Καλησπέρα σας. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονται κοντά στους ορεινούς όγκους της Αττικής, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις μεγάλες πυρκαγιές, αντιμετωπίσαμε το κίνδυνο για τη ζωή και την υγεία μας, πολύ είδαμε το βιός μας να χάνεται, να γίνεται κυριολεκτικά στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά. Οι μεγάλες πυρκαγιές στα Γεράνια Όρη, στο Όρος Πατέρα, στους πρόποδες της Πάρνηθας και η καταστροφή που προκάλεσαν, αποτελούν μεγάλο πλήγμα για όλους εμάς που ζούμε και εργαζόμαστε σε αυτές τις περιοχές. Επηρεάζουν όμως και την ποιότητα και τις συνθήκες ζωής του λαού όλης της Αττικής συνολικά. Το έγκλημα έχει υπευθύνους. Το μπαρούτι για να καούμε, άλλη μια φορά, το έβαλαν αυτοί που άφησαν τα δασαρχεία χωρίς κανένα δασεργάτη. Όπως στο δασαρχείο της Πάρνηθας, το δασαρχείο του Εγάλεου, που έχουν στην ευθύνη τους χιλιάδες στρέμματα δάσους. Το έβαλαν αυτοί που δεν χρηματοδότησαν για το καθαρισμό και τη συντήρηση των ελάχιστων πνευμόνων πρασίνου της Αττικής. Το έβαλαν αυτοί που χρηματοδότησαν με εξευτελιστικά ποσά για τη συντήρηση και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων. Οι εργαζόμενοι της Αττικής, κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο από φυσικά φαινόμενα, ερχόμαστε αντιμέτωποι και με το κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Αυτό το κίνδυνο αντιμετωπίσαμε στις πρόσφατες πυρκαγιές, όπου οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από τη βιομηχανική περιοχή στο Κρυονέρι. Αυτό το κίνδυνο αντιμετωπίζουμε στο Μενίδη, στο Θριάσιο πεδίο, κάθε φορά που ξεσπάει φωτιά σε μικρή απόσταση από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι αυτών των περιοχών δώσαμε το καλοκαίρι μια μεγάλη μάχη για να σώσουμε το βιός μας, που με κόπο και πολλή δουλειά φτιάξαμε. Τη στιγμή της πυρκαγιάς, οργανώσαμε ομάδες παρακολούθησης φωτιάς. Ομάδες που εργάστηκαν για να καθαριστούν οι χώροι γύρω από τις κατοικίες. Ομάδες που βοηθούσαν τους πυροσβέστες ώστε να επιχειρούν με επιτυχία στο μέτωπο της φωτιάς. Τις δύσκολες στιγμές που περάσαμε, δεχτήκαμε την αλληλεγγύη από δεκάδες σωματεία και φορείς, από απλούς ανθρώπους. Προσφέραμε την αλληλεγγύη μας στους πυροσβέστες που δίνανε τη μάχη χωρίς ξεκούραση μερόνυχτα ολόκληρα. Απέναντί μας είχαμε τη γνωστή κρατική καραμέλα της ατομικής ευθύνης, τη κρατική πολιτική του «τρεχάτε ποδαράκια μου να σωθείτε», που δεν λύνουν το πρόβλημα και επιχειρούν να κρυφτεί ο πραγματικός ένοχος. Είδαμε διάφορα παπαγαλάκια της κυβέρνησης και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ρίχνουν την ευθύνη στους πυρόπληκτους, γιατί δεν είχαν ασφαλισμένη την περιουσία τους. Λες και είχαν την οικονομική δυνατότητα και δεν το έκαναν. Αμέσως μετά την κατάσβεση της φωτιάς, μαζί με τον αγώνα που δίνουμε για την αποκατάσταση των ζημιών, οργανώσαμε τον αγώνα στη περιοχή της Βαρυμπόπης και των Θρακομακεδόνων, όπου έχουμε 80 ολοσχερώς καμένα σπίτια. Μετά από κάλεσμα πυρόπληκτων κατοίκων που είναι εκλεγμένοι στα διοικητικά συμβούλια συλλόγων και φορέων, πραγματοποιήσαμε δύο μαζικές γενικές συνελεύσεις με συμμετοχή εκατοντάδων συμπολιτών μας από την περιοχή. Στις γενικές συνελεύσεις καταλήξαμε στα βασικά μας αιτήματα και εκλέχθηκε μια επιτροπή κατοίκων που ανέλαβε το συντονισμό και τη διεξαγωγή του αγώνα. Στους οικισμούς αντίστοιχα του Δήμου της Μάνδρας και της Ιδηλίας, μετά από πρωτοβουλία της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελευσίνας Μάνδρας, πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη σύσκεψη με τους τοπικούς συλλόγους των οικισμών, όπου καταλήφθηκε διεκδικητικό πλαίσιο. Αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τον οικισμό Τιτάν. Ο αγώνας είναι μπροστά, γιατί σήμερα τα διάφορα επενδυτικά κοράκια έρχονται με το μανδύα του αναδασωτή και προβάλλονται από την κυβέρνηση και άλλους καλοθελητές ως σωτήρες για την αποκατάσταση του δάσους, τη στιγμή που ορισμένοι από αυτούς είναι γνωστοί για τη ρήπανση που προκαλούν στη Δυτική Αττική και αλλού, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης επιχειρηματικής τους δράσης. Ο αγώνας είναι μπροστά, γιατί σήμερα η αγωνία μεγαλώνει ότι το μαύρο τοπίο της φωτιάς κινδυνεύει να μετατραπεί σε καφέ της πλημμύρας. Γιατί ο αγώνας που δίνουμε για αποζημιώσει το 100% των ζημιών είναι δεμένος με τον αγώνα για να υλοποιηθούν έργα προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού από φυσικές καταστροφές. Δεν ανεχόμαστε άλλο το ψευτοκαυγά που στείλουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σημερινοί και τσακώνονται για το ποιος αποζημίωσε γρηγορότερα ή με περισσότερα, ποιος επούλωσε πληγές που η ίδια η πολιτική του άνοιξε. Αλλά όλοι μαζί έχουν βάλει το χεράκι τους, συνεχίζουν και συμφωνούν με μια πολιτική που κυριολεκτικά παράγει πληγέντες. Γιατί σήμερα
δυναμώνει η φωνή και από επιστημονικά χείλη που εκφράζουν τις αγωνίες τους για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων στο Μενίδη, σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται δίπλα στο Κηφισό, όπως στη Δυτική Αθήνα και στο Πειραιά και στις νότιες συνοικίες της Αθήνας. Όπως επίσης προειδοποιήσεις υπάρχουν και για την Ελευσίνα, τη Μάδρα, τη Κινέτα και αλλού, όπου απουσιάζουν έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, καθαρισμού και ολοκληρωμένης διευθέτησης των ρεμάτων. Το ζήτημα της πολιτικής προστασίας αφορά την ίδια μας τη ζωή και την υγεία μας. Είναι υπόθεση όλου του λαού να μπει μαζικά στον αγώνα και να διεκδικήσει μέτρα πρόληψης και προστασίας τώρα.